καθημερινά, τα τελευταίο δίμηνο, αλλά και τον τελευταίο χρόνο γενικότερα, το 2015, οι αφήσεις με τη Λίμνη έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή από όσο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Από τη στιγμή που έκλεισε ο Εύρος οριστικά με τον φράχτη, αυξήθηκαν οι ροές εδώ πέρα, στη Μυτιλήνη. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες είτε σε φάρμακα, είτε σε είδη πρώτης ανάγκης, είτε σε υλικά εξοπλισμό των ιατρείων, της ομάδας των γιατρών του κόσμου, έχει αυξηθεί. Χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερα φάρμακα καθημερινά, αφού εξετάζουμε περισσότερα από 400 άτομα ημερησίως. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης, αφού οι χώροι και υποδομές που υπάρχουν στην Μυτιλήνη δεν επαρκούν. Αυτά έχουμε ανάγκη, δηλαδή στη Μυτιλήνη, αυτά για παπούτσια, για το ρούχα, για το πάμπας, για γάλατα και για το φάρμακα. Εντάξει, αυτό είναι και το ανάγκη είναι περισσότερα για το φάρμακα. Και τώρα εντάξει, με 2.000, 3.000 άτομα τη μέρα και δεν είναι τίποτα. Πάλι δεν είναι λίγα, είναι και αυτά που έχουμε τώρα. Η κατάσταση εδώ είναι αρκετά δύσκολη. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται σε σχεδόν άθλιες συνθήκες και στο ιατρικό επίπεδο, από θέματα υγείας, αλλά και ψυχολογίας, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένοι σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε όλο το ταξίδι που έκανε. Άλλη μια πολύ ευαίσθητη ομάδα με την οποία καλούμε να ασχοληθώ είναι αυτή των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρόκειται ουσιαστικά για παιδιά που φέρουν ένα τεράστιο βάρος. Πολλές φορές ταξιδεύουν μόνοι τους με σκοπό να φέρουν τα πρόσωπα της οικογένειας στην Ευρώπη, να σώσουν την οικογένεια. Πολλά παιδιά με τα συνηθισμένα προβλήματα που έχουν τα μικρά παιδιά, τα κρυολογήματα, τον πυρετό, τώρα το καλοκαίρι τα διαρροϊκά επεισόδια. Γυναίκες, πολλές έγκυες γυναίκες, στις οποίες έπρεπε να δούμε πώς είναι η κατάστασή τους, να τους χορηγήσουμε φάρμακα, βιταμίνες, να τις στείλουμε στο νοσοκομείο για να κάνουν υπέρηχο και γυναικολογική εκτίμηση, έτσι ώστε να δούμε ότι όλα είναι καλά. Μια εμπειρία που νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω ήταν πριν από λίγες μέρες. Μας καλέσαν για κάποιον άνθρωπο στο χώρο της καταγραφής, ο οποίος λιποθύμησε. Πήγαμε κοντά του, τρέξαμε, μας είπε ότι δεν έχει φάει για 2 μέρες, ότι είναι στον ήλιο και περιμένει να γίνει η καταγραφή του. Βγάλαμε εμείς το χαρτί του. Νομίζω ότι το βλέμμα του, όταν του έδωσα το χαρτί και του είπα «You are free», «Είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις», νομίζω ότι αυτό το βλέμμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Βλέπουμε εδώ στο Karate Pe που είναι ένα κάμπινγκ μόνο για τους Σύριους, γύρω στα 60 με 70 άτομα την ημέρα κατά μέσο όρο, που τα περιστατικά είναι κυρίως ελαφριά περιστατικά, όπως πόνο στα πόδια από το πολύ το περπάτημα, ακόμα και κάποιοι υπηρετοί, επειδή οι άνθρωποι πραγματικά κοιμούνται έξω το βράδυ και ταλαιπωριούνται. Πάντως προσπαθούμε όλοι μας για ό,τι καλύτερο μπορούμε εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε προσωπικό, γιατί με 5.000 άτομα την ημέρα να καταφτάνουν στο νησί, σίγουρα δεν μας φτάνουν 7-8 γιατροί που έχουμε στους γιατρούς του κόσμου, μόνιμους και θελοντές μαζί. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό, δεν ξέρω πότε, νομίζω ότι το αίσθημα που θα κρατήσω μέσα μου είναι δύναμη. Ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ, γιατί αυτό το συναίσθημα εκλαμβάνω κάθε μέρα από τους ανθρώπους που βλέπω. Τη δύναμη της επιβίωσης, την ανάγκη για να κρατηθούν ζωντανοί για ένα καλύτερο μέλλον, την ανάγκη για να προστατεύσουν την οικογένειά τους.
βρίσκομαι στοιχείο για συντονισμό της αποστολής που γίνεται εδώ στοιχείο στον καταβλισμό μεταναστών. Έχουμε δύο συνεργεία, το ένα εξετάζει μέσα στο ιατρείο και το άλλο εξετάζει στο δεύτερο καταβλισμό που είναι δίπλα από το νεκροταφείο. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, ιδίως στα παιδιά. Εξετάζουμε γύρω στα 50 με 55 παιδιά την ημέρα, το κάθε συνεργείο. I arrived here on Chios 2 days ago for Médecins du Monde, Doctors of the World, because the Greek team here from Doctors of the World are receiving a lot of refugees from Syria, from Iraq, from Afghanistan, and at the moment there's not enough manpower and facilities to help all the people. So the main things I can do is to empower people, to bring out some positivity. That could be through very basic and simple things, by, you know, playing some football with them, chatting about their families, but also chatting about their hopes, their wishes, their dreams, the kind of jobs they would want to do in the future. Because so far all the people I met are very motivated to build up a new life. Most of the people that we see have a common cold or pain. They've been traveling a lot, so some of them have been in the water for hours. Other people have been paddling for hours. So many of them, they have a cold, or they have headaches, they have pain in their legs, pain in their feet. Most of them have very minor problems, so they've had diabetes for a long time and they lost their medication on their travels, or they have a chest infection or a flu or whatever, very minor stuff, but we try to help them with that, just to listen to their stories, give them the attention that they need, that they have the right to, and try to answer their questions as good as possible and offer the help that we can as good as possible. So that's a bit of what we do on a day-to-day basis. I decided to come here because there is lots of needs. All those refugee people are really vulnerable and on their way to a better life, to the place in Europe that they've chosen to ask for asylum. They need medical attention. That's what we are doing in the field. I really think that we are in front of a real humanitarian crisis. Refugees that escaping from countries that are in war, they really need assistance, and we have a duty of solidarity. I think what I will remember when I get home is the hope in the eyes of those fathers, those mothers, those children, just because they are getting to a new checkpoint, a new border, and they know that after crossing this border, they are just going closer and closer to their goal, to a better life. They are just people like me and you.